Το 81% των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά και 600.000 νοικοκυριά, κινδυνεύουν με άμεση πτώχευση. Αυτό τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι μέσα από την πανδημία τα προβλήματα στην οικονομία έχουν μεγενθηθεί σε επικίνδυνο βαθμό. Και σε αυτή την ατμόσφαιρα, την δυσμενή για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει το νέο πτωχευτικό κώδικα και την κατεπίφαση δεύτερη ευκαιρία για τους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας Κατερίνα Γεροστεργίου. Πραγματικά, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, τα φυσικά πρόσωπα, αλλάζει τελείως το τοπίο όπως το ξέραμε μέχρι τώρα, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα νοικοκυριά ομογενοποιούνται, θα έλεγα, σε ένα πτωχευτικό κώδικα μαζί με τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως τόνισε ο κ. Καβαθάς, η πτώχευση θα γίνεται μέσα από μια διαδικασία η οποία φεύγει από την αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου και πάει στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη. Αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που για πρώτη φορά εντάσσονται στην πτωχευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, το 81% όπως είπατε των επιχειρήσεων είναι δυνητικά η υποψήφιοι πτωχοί. Έχοντας αυξηθεί τα όρια και των περιουσιακών στοιχείων και του κύκλου εργασιών αλλά και των εργαζόμενων. Φεύγουμε τελείως από το πνεύμα του νόμου που υπήρχε στον προηγούμενο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή προσπαθούσε να δώσει μία δυνατότητα ρύθμισης των υπερχρεωμένων καταναλωτών και να πραγματικά να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Mm-hmm. Αυτό δεν το βλέπουμε να γίνεται. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όσοι έχουν οφειλές προς διάφορους πιστωτές να βρεθούν στην επικίνδυνη ζώνη να κηρυχθούν υποπτώχευση έστω και από έναν πιστωτή τους, διότι σύμφωνα με το νόμο πλέον, αφού τον έχει ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία, εάν κάποιος πιστωτής έχει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο στη διαδικασία της πτώχευσης. Είναι κατ' επίφαση ο τίτλος του νόμου για την δεύτερη ευκαιρία. Ουσιαστικά δίνεται ευκαιρία να μείνει ως ενοικιαστής στο κατασκευμένο σπίτι του το φυσικό πρόσωπο, ο πολίτης. Και από εκεί και πέρα, μετά από 12 χρόνια, όπως λέει ο νόμος, ότι μπορεί να διεκδικήσει την αγορά της πρώτης κατοικίας. Ιδιαίτερα στα επίπεδα των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μικρο πτωχεύσεις, εκεί που τα όρια διπλασιάστηκαν. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος λόγω αφενός το ότι φεύγει η αρμοδιότητα από τα πολυμελή πρωτοδικεία και μεταφέρεται στα ειρηνοδικεία, άρα σε δικαστικούς λειτουργούς πρωτοεισαγόμενους στον κατώτερο βαθμό της δικαιοσύνης, αν θέλετε, με μικρότερη εμπειρία. Δεύτερον, δεν θα έχουν τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας ενώπιον του δικαστή, αλλά μέσα από μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκεί θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία. Δεν ξέρουμε σε ποια τιμή θα τη διεκδικήσει, ποιος θα ορίσει αυτή την τιμή. Και να πούμε για την δυνατότητα που δίνεται από το νόμο για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, ώστε να μην προχωρήσουμε σε κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας. Εδώ θα πούμε ότι από το 2010 μέχρι σήμερα η εμπειρία που έχουμε από την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών είτε μέσω του νόμου Κατσέλη, είτε με τις πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν είτε για τις επιχειρήσεις είτε για τα νοικοκυριά δεν είχαμε αποτελέσματα, ήταν θα λέγαμε σχεδόν μηδενικά τα αποτελέσματα από αυτές τις πλατφόρμες.